Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου και είμαστε ακόμα στην Corona Series. Στις Corona Series. Στα Corona Series. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου. Άβολο. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα Corona Series, γιατί ο Corona καλά κρατεί. Είναι το τέταρτο επεισόδιο λοιπόν της σειράς. Κάντε τα μαθηματικά, είμαστε περίπου ένα μήνα και μέσα. Κρατάμε γερά, πώς είστε εσείς, την παλεύετε? Λοιπόν, σήμερα ήρθα με ένα βίντεο το πίσω, το έχω ανακοινώσει εδώ και μέρες, αλλά επειδή έχει να κάνει με αγόρια, η συνεννόηση ήταν λίγο δύσκολη κάπως. Λοιπόν, σήμερα σας κάνω ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με ερωτικά δράματα. Έχω δει ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα ερωτικά δράματα. Είτε όταν κάνω Q&A στο Instagram, είτε όταν σας ανεβάζω βίντεο εδώ στο YouTube, σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και τα βρίσκετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε εγώ είπα αυτή τη φορά να το κάνω λίγο διαφορετικό. Και αντί να σας συμβουλεύσω εγώ και οι φίλες μου που okay, είμαστε πάρα πολύ σοφές, όμως αυτή τη φορά είπαμε τις συμβουλές να σας τις δώσουν άντρες. Γιατί κάθε φορά προσπαθούμε να καταλάβουμε και να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας, τα νύχια μας, τι λέμε, τα νύχια μας, ναι, και να μαντέψουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για τους άντρες και για το αντρικό μυαλό. Έχω επιστρατεύσει ολόκληρο λόχο εδώ πέρα αντρών, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο μήνυμα, το οποίο λέει: θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Είμαι με ένα φαντάρο, όχι σχέση ακριβώς, και μιλάμε συνέχεια για το σεξ όποτε στέλνουμε. Βρήκα λοιπόν τον άνθρωπο κλειδί, έναν άνθρωπο που έχει να κάνει με στρατό, είναι ο Αλέξανδρος λοιπόν, ο οποίος έχει δώσει την κατάλληλη απάντηση, μιας και είναι μέσα στο θέμα, και λέει το εξής. Λόγω της εμπειρίας μου με το στρατό, καθώς είμαι μαθητή σε μια στρατιωτική σχολή, θα σε συμβούλευα αρχικά ότι καλό θα ήταν να μάθεις το πρόγραμμά του. Δηλαδή, ποιες ώρες είναι πιο πολύ ελεύθερος και στην περίπτωσή σου, ποιες ώρες είναι πιο πολύ άνετος και δεν βρίσκεται σε ψυχολογική ένταση, ώστε να υπάρχει διάθεση για σεξουαλική ένταση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να μπορείς να τον υποστηρίζεις και να δείχνεις κατανόηση, γιατί λόγω των συνθηκών θα έχει πίεση και θα του αρέσει να σε νιώθει ως στήριγμά του. Η πίεση βέβαια μετριάζεται και με το να φαντάζεται τι τον περιμένει όταν θα βρεθείτε ξανά. Στο χέρι σου είναι, κάτω να το φανταστεί. Σίγουρα πολλές βιντεοκλήσεις και να μην παραπονιέσαι που δεν σε παίρνει τόσο συχνά όσο θα ήθελες, γιατί είναι στρατό και είναι πιθανό να έχει λίγο χρόνο και πολλά νεύρα. Βοήθα τον να αποσπάται από την καθημερινότητά του σχεδιάζοντας ταξίδια στο μέλλον ή γενικά δραστηριότητες που θα θέλατε να κάνετε μαζί. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να σου βρω πιο κατάλληλο άτομο, γιατί και ο Αλέξανδρος είναι σε στρατιωτική σχολή, οπότε ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο στρατό. Επίσης ο Αλέξανδρος είναι σε σχέση, οπότε οι συμβουλές του είναι πολύ σωστές και συμφωνώ 100%. Οπότε για μένα και τον Αλέξανδρο νομίζω το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να δείξεις λίγο υπομονή και κατανόηση. Θα συνεχίσω με μια ερώτηση η οποία λέει: γιατί μετά από μια μακροχρόνια σχέση οι άντρες γίνονται πιο σκληροί? Βρήκα έναν άντρα ο οποίος είχε επίσης μακροχρόνια σχέση, αυτός είναι ο Νικήτας, και έχει δώσει την εξής απάντηση. Όσο πιο μεγάλη είναι μια σχέση με έναν άνθρωπο, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι κουράστηκες και ότι πρέπει να το τελειώνεις. Επειδή ακριβώς είστε μαζί τόσο καιρό, έχεις πληγωθεί και εσύ έχοντας δώσει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και δεν είναι εύκολο να το ξανακάνεις αυτό αμέσως μόλις χωρίσεις. Δεν μπορείς να μπεις σε μια άλλη σοβαρή σχέση αμέσως μετά. Πολλοί φοβούνται να μην πληγωθούν ξανά, οπότε κρατάνε μία απόσταση. Νομίζω εδώ ότι ο Νικήτας το απαντάει λίγο διαφορετικά από ότι το ρωτάει η κοπέλα. Στην ουσία ο Νικήτας λέει ότι ένας άντρας όταν βγαίνει από μία μεγάλη σχέση, μετά στην επόμενη του σχέση γίνεται λίγο πιο σκληροτράχυλος, λίγο πιο απόλυτος, λίγο πιο σκληρός. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η κοπέλα θέλει να δώσει περισσότερο βάση στους άνδρες οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε μια μακροχρόνια σχέση και μέσα σε αυτήν τη σχέση γίνονται λίγο πιο σκληροί. Βέβαια, ο Νικήτας είπε ότι κάπου υπάρχει μια κούραση μετά από πολλά χρόνια σχέσης. Εγώ θα σου έλεγα ότι καλό θα ήταν να μιλήσεις με το αγόρι σου, να του πεις πώς αισθάνεσαι, να δεις και αυτός τι έχει να σου πει, να βρείτε γενικά τι φταίει στον καθένα
και να προσπαθήσετε να τα δουλέψετε. Αν δεν μπορέσετε να τα δουλέψετε και αν δεν μπορέσετε να βγάλετε μία άκρη σε όλο αυτό, νομίζω ότι απλά ίσως ήρθε η ώρα να τελειώνει αυτή η σχέση. Αλλά πρώτα θα πρέπει να το δουλέψετε και να προσπαθήσετε και να συζητήσετε μαζί. Θα συνεχίσω λοιπόν με μία ερώτηση η οποία είναι αρκετά μεγάλη όπως βλέπετε και λέει: γνωριστήκαμε πριν 2 χρόνια. Εκείνος έκανε την πρώτη κίνηση να με γνωρίσει. Αυτό που συμβαίνει εδώ και 2 χρόνια είναι ότι φεύγει και έρχεται. Δηλαδή, 3 μήνες δεν θα μιλάμε, 1 μήνα θα προσπαθήσει να με πλησιάσει ξανά, θα βρεθούμε ξανά, χωρίς να γίνει κάτι παραπάνω και την επόμενη μέρα πάλι τίποτα. Ο λόγος που δεν γίνεται κάτι παραπάνω είναι επειδή είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι θέλω κάτι σοβαρό. Ενώ το γνωρίζει και το ξέρει, γίνεται αυτή η ιστορία. Υπάρχει έλξη μεταξύ μας και δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου. Μου έχει πει πολλές φορές ότι έχω κάτι που του αρέσει. Δεν έμαθα ποτέ. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν πριν 5 μήνες και πάλι την επόμενη μέρα τίποτα. Από τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά τον θέλω και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Ιστερόγραφο. Δεν έχει σχέση, αλλά υπάρχει μία προϊστορία κάποιων χρόνων με μία κοπέλα που όταν με γνώρισε είχαν χωρίσει. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση της κοπέλας και την απάντηση τη δίνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος λοιπόν είναι ένας φίλος μου ο οποίος είναι πάρα πολύ ώριμος, οπότε θεώρησε ότι είναι ο κατάλληλος για να δώσει απάντηση σε αυτή την ερώτηση και λέει τα εξής. Αγαπητοί μου φίλοι, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου και τον θες και εσύ, την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσετε, προσπάθησε να μην σκέφτεσαι ότι θες κάτι σοβαρό και αφήσου ελεύθερη. Λάθη μπορούν να γίνουν, πληγές μπορούν να ανοίξουν, αλλά να θυμάσαι ότι η ζωή είναι μικρή για να σκέφτεσαι πολύ. Μάζεψε εμπειρίες και μην φτάσεις στο σημείο να μετανιώσεις για μια κίνηση που δεν έκανες τη στιγμή που έπρεπε. Άμα το παιδί σου φέρεται καλά και προσπαθεί, αξίζει. Συμφωνώ πάρα πολύ εδώ με τον Γιώργο, γιατί όταν τον άλλον τον προκαταβάλεις, οι άντρες γενικά βάζουν κάποιες ταμπέλες στο κεφάλι τους, καλός ή κακός, νομίζω όλοι το ξέρουμε αυτό. Μπορεί, λέγοντάς το ότι εσύ θέλεις κάτι σοβαρό, αυτός να τρομάζει. Δείξ' του λοιπόν, αφήνοντας τον εαυτό σου ελεύθερο και εσύ, ότι είσαι ελεύθερη να το ζήσετε και όπου βγει. Επίσης, αν θέλεις εσύ κάτι, δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν να το κάνει. Δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να σε δει σοβαρά. Θα συνεχίσω με μία ακόμα ερώτηση, η οποία λέει: δεν είναι ακριβώς δράμα. Είναι 32 και εγώ 21. Γνωριστήκαμε εν μέσω καραντίνας από Instagram και είμαστε από την ίδια πόλη. Μέσα σε μία εβδομάδα άρχισε να δημιουργείται οικειότητα και να μιλάει για σχέση. Μήπως με δουλεύει, γιατί δεν με έχει δει καν από κοντά και παρά είναι τέλειος για να είναι αληθινός. Η απάντηση λοιπόν έρχεται από το φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο επίσης θεωρώ πάρα πολύ όριμο και επίσης νομίζω ότι οι Γιώργηδες εν τέλει είναι οι πιο όριμοι και οι πιο σοβαροί. Ο Γιώργος λοιπόν έχει δώσει μία απάντηση η οποία λέει τα εξής. Αναστασία μου, η συμβουλή μου για αυτή την περίπτωση είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι απαραίτητο να σε δουλεύει, αλλά δεν είναι απαραίτητο να εννοεί και όλα όσα λέει. Μία κλασική παρεξήγηση που υπάρχει από την εμπειρία μου σε σχέσεις που ξεκινάνε μέσω διαδικτύου είναι ότι τα 2 άτομα που συμμετέχουν πολύ συχνά δεν έχουν στο μυαλό τους τον ίδιο ορισμό για τον όρο σχέση. Να δεις τι ορίζει ως σχέση το παιδί και αν αυτό εμπίπτει στα δικά σου όρια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή συνθήκες ελευθερίας που βιώναμε πριν 2 μήνες, και βάλε σημάδια όπως ότι σε προσέγγισε μέσω Instagram και αυτή η πρώιμη συζήτηση περί σχέσης εντός εισαγωγικών, κάτι που λίγο πολύ στις περισσότερες κοπέλες αρέσει πως ακούγεται και δείχνει μια σοβαροφάνεια, κλείνει παρένθεση, καθώς ίσως και λίγο η διαφορά ηλικίας θα με ξένιζε και θα σου έλεγα να μην επιδιώξεις κάτι με το συγκεκριμένο άτομο. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, σκέφτομαι πως ο περιορισμός που βιώνουμε λόγω ιού κάνει τα άτομα να έχουν μια περισσότερη και ειλικρινή ανάγκη για συντροφικότητα, η οποία πρόσεχε, μπορεί να παραμείνει αλλά μπορεί και να φύγει με το τέλος του εγκλεισμού. Και επίσης δεν πρέπει να απορρίπτουμε και τη μικρή μερίδα αθεράπευτα ρομαντικών ανδρών που είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για όλα όταν δούνε ότι κάτι τους αρέσει. Ναι, υπάρχουν κι αυτοί. Επίσης σκέφτομαι ότι λόγω της κατάστασής μας δεν είχε κάποιον άλλον τρόπο να σε προσεγγίσει, σωστά? Επομένως, μιας και δεν σε ξέρω, αν είσαι άτομο που μπορεί να προχωράει αργά, δεν πέφτει με τα μούτρα και γενικά άτομο ικανό να κρατάει τα συναισθήματά του υπό έλεγχο, θα έλεγα να δεις πώς θα το προχωρήσει, χωρίς να βάζετε όμως ταμπέλες και να κάνετε επιπόλαιες κινήσεις. Το αργά θα είναι και ένα τεστ για να δεις κατά πόσο σοβαρολογεί. Αν όντως εννοεί όλα όσα λέει, θα μείνει τριγύρω. Εάν όχι, θα την κάνει με ελαφρά. Και τότε θα ξέρεις σίγουρα. Η επόμενη ερώτηση λέει: έρωτας και καραντίνα. Δράμα το να μην το βλέπεις. Πώς κρατάς το ενδιαφέρον από απόσταση? Βρήκα λοιπόν το άτομο το οποίο είναι το καταλληλότερο για να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ο Τζε λοιπόν λέει το εξής.
Χρειάζεται πολύ καβλάντα τηλεφωνική, ακόμα και στο chat, είτε με φωτογραφίες, είτε όμορφες ατάκες, αλλά και το safe sex θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα της καραντίνας. Εγώ εδώ θα πω όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μένετε οι δυο σας και δεν έχετε άλλες επαφές ή εν πάση περιπτώσει αν έχετε συμφωνήσει ότι κανένας από τους δύο δεν θα έχει άλλες επαφές. Όμως εγώ θα πω εδώ επίσης ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι στέλνουμε και πού το στέλνουμε. Και μπορούμε να στείλουμε μία φωτογραφία η οποία θα είναι σεξι, αλλά να μην στείλουμε γυμνή φωτογραφία ή μία φωτογραφία η οποία θα είναι πάρα πολύ προκλητική και η οποία τυχόν θα μας θέσει σε άλλους κινδύνους αν δεν ξέρουμε τόσο πολύ καλά το άτομο στο οποίο τη στέλνουμε. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν λέει: πώς να τον κάνω να με δει σοβαρά και όχι μόνο για σεξ? Υπάρχει φλερτ, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Για αυτήν λοιπόν την ερώτηση ζήτησα τη βοήθεια του Μαρίνου, του φίλου μου, ο οποίος λέει τα εξής. Συχνά λέω πως η σχέση των ανθρώπων δεν είναι εύκολο πράγμα. Πόσο μάλλον στην εποχή μας που συμβαίνουν και διάφορα, όπως ο κοινωνικός καταναλωτισμός αλλά και ο κορονοϊός. Πρέπει να αρέσει ο ένας τον άλλο, να ταιριάζουν αλλά και κάτι ακόμα. Πιστεύω πως ερωτευόμαστε όταν είμαστε έτοιμοι να ερωτευτούμε, όταν έχουμε την ανάγκη γι' αυτό. Γι' αυτό και συχνά ακούμε να λέμε για timing. Αυτός ο συγχρονισμός ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι από μόνος του δύσκολος. Στις σχέσεις δεν θέλουν πάντα και οι δύο άνθρωποι την ίδια στιγμή το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν είναι κακό. Αρκεί να το καταλάβουμε. Ωστόσο, στο πλαίσιο της δικής σου προσπάθειας, και αν πιστεύεις ότι ο συγχρονισμός είναι πολύ κοντά στο να συμβεί σε εσάς τους δύο, τότε να το δείξεις και με πράξεις και με λέξεις. Πρότεινε βόλτα, φαγητό, σινεμά, bowling, escape room. Αν τα περισσότερα από τα παραπάνω δεν γίνουν και οι προτάσεις περιορίζονται στο «έλα να δούμε μια ταινία στο σπίτι», τότε μάλλον δεν είσαι κοντά στο στόχο σου. Συμφωνώ απόλυτα με τον Μαρίνο σε αυτό. Η Ελένη λοιπόν λέει το εξής. «Αχ, είμαστε μαζί 10 μήνες και πριν την καραντίνα τον έβλεπα κάπως και το ρωτούσα τι έχει και μου έλεγε διάφορα και ότι εμείς μεταξύ μας είμαστε καλά». Αλλά το καταλάβαινα πως κάτι άλλο γίνεται, οπότε του έδωσα χρόνο να σκεφτεί. Και όταν ξαναμιλήσαμε, τον ρώτησα αν θέλει να χωρίσουμε και μου είπε και ναι και όχι. Και πως λόγω της δουλειάς του δεν μπορεί να είναι δίπλα μου όπως είμαι για αυτόν. Τώρα περιμένουμε να τελειώσει αυτό και να βρεθούμε, αλλά μιλάμε πολύ λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά, λέει η Ελένη. Την απάντηση λοιπόν έρχεται να τη δώσει ο Σταύρος, ο οποίος λέει το εξής. Σε μία σχέση καλό είναι να μην υπάρχει αμφιβολία. Αν σε 10 μήνες θέλει και δεν θέλει, μάλλον δεν θέλει. Γιατί αν πραγματικά ήθελε, δεν θα το σκεφτόταν καν. Δεν είμαι απόλυτος σε αυτό που λέω, γιατί σίγουρα ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Στη ζωή μου τα βλέπω όλα πιο απλά. Όταν έχω προβλήματα στη δουλειά μου, με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, με την υγεία μου, ο πρώτος άνθρωπος που θέλω να μιλήσω είναι ο σύντροφός μου. Τα συμπεράσματα δικά σου. Επίσης συμφωνώ 100% με τον Σταύρο, όταν κάποιος θέλει, θέλει. Όταν δεν θέλει, δεν θέλει. Αυτές οι απαντήσεις ή ναι και όχι είναι απλά ευγενικές απαντήσεις για να σου δείξουν ότι δεν θέλουν. Επίσης, χρειάστηκα τη βοήθεια του Σταύρου και για μία ακόμα ερώτηση, η οποία λέει το εξής. Μου στέλνει μήνυμα να βρεθούμε ενώ έχει σχέση και αρνείται ότι έχει. Στέλνω screenshot σε αυτήν. Τον σβήνεις και δεν του απαντάς. Δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις τον κόσμο ούτε με κακίες ούτε με εκδικητικές πράξεις. Καθένας παίρνει ότι το αξίζει σε αυτή τη ζωή. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν λέει το εξής. Μετά από ένα χρόνο και κάτι σχέσεις, δεν έχει καθημερινά όρεξη για σεξ. Είναι φυσιολογικό. Βρήκα λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε σχέση. Ο Θοδωρής λοιπόν έχει δώσει την απάντησή του, η οποία είναι η εξής. Αγαπημένη follower της Ίση, θα σου απαντήσω με ερώτηση. Μπορείς να τρως κάθε μέρα μακαρόνια με κιμά? Εγώ σίγουρα όχι. Αν η σχέση είναι τα μακαρόνια, τα θέλω και με κόκκινη σάλτσα και με καρμπονάρα. Εγώ θα πάρω την απάντησή του ως εξής. Ότι δεν γίνεται το σεξ να το θέλεις συνέχεια όταν είσαι μέσα σε μια σχέση και ότι γενικά θα πρέπει να κάνεις λίγο spice up και εσύ και το αγόρι σου για να γίνει ξανά πιο ενδιαφέρον το σεξ και η σχέση να κρατηθεί ζωντανή. Έτσι εγώ θα το εκλάβω και επίσης να πω εδώ ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνεται και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, είναι λίγο ύποπτο όταν ένας άντρας χάσει κάπως το ενδιαφέρον του για σεξ, είναι λίγο περίεργο γιατί οι άντρες γενικά έχουν full έντονη την επιθυμία για σεξ σχεδόν πάντα, οπότε είναι λίγο περίεργο. Κάνε μια συζήτηση μαζί του και γενικά βρείτε τρόπους να ανανεώσετε τη σχέση σας και το ενδιαφέρον. Η επόμενη κοπέλα λέει το εξής. Έχω σχέση, μιλάω με έναν ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον. Τι να κάνω? Δεν θα μιλήσω όμως εγώ, θα αφήσω την απάντηση να τη δώσει ο Σίμος, ο οποίος λέει:
Από τη στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία να μιλήσεις με κάποιον άλλον, σημαίνει ότι η σχέση σου δεν σε γεμίζει. Οπότε η συμβουλή μου είναι να χωρίσεις, γιατί αυτή τη στιγμή κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και την σχέση σου. Πριν πάρεις κάποια απόφαση όμως, σκέψου καλά τι αξίζει και τι όχι. Εδώ μια κοπέλα με ρωτάει το εξής: πώς γίνεται μια ελεύθερη σχέση κανονική? Και βρήκα επίσης ένα πολύ σοβαρό αγόρι, το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει πάρα πολύ σοβαρή απάντηση. Είναι ο Τάσος λοιπόν, είναι ο Γκούτσο αδερφός σου θα έλεγα και εγώ, αδερφός της Βάσιας, ο οποίος έχει στείλει το εξής: θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση χωρίς ποτέ να μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, με βάση το λόγο που επέλεξα να μην κάνω ποτέ μία ελεύθερη σχέση. Οι ελεύθερες σχέσεις δημιουργούνται πάνω στον συμβιβασμό του ενός ή και των δύο να έχουν μια σεξουαλική σχέση μεταξύ τους, αλλά παράλληλα να έχουν την επιλογή και άλλων σεξουαλικών συντρόφων. Κάτι τέτοιο στην αρχή ίσως να είναι μια ευχάριστη κατάσταση και για τους δύο, αλλά πάντα όταν υπάρχει τριβή μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι αδύνατο να μην αναπτυχθούν και άλλα συναισθήματα στον έναν ή και στους δύο. Αν λοιπόν κάποια στιγμή νιώσεις πως δεν θες να μοιράζεσαι τον άνθρωπό σου με άλλους, παραβιάζεις τον πιο βασικό συμβιβασμό της ελεύθερης σχέσης, που ο ίδιος επέλεξε στην αρχή. Αυτό σε κάνει αυτόματα να μην έχεις το δικαίωμα να τις ανασχετείς με αυτή την κατάσταση και παράλληλα δεν σου δίνει πολλά περιθώρια για να την αλλάξεις. Ωστόσο, η τριβή δημιουργεί συναισθήματα και στους δύο. Οπότε πιστεύω πως αν και η άλλη πλευρά θέλει η σχέση να αλλάξει δομή, θα έχει τα σημάδια αλλά και τις κινήσεις. Τέλος, είμαστε άνθρωποι. Και αυτό που ξέρω να κάνουν καλά οι άνθρωποι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε, είναι να επικοινωνούν. Συνεπώς, αν νιώθεις κάτι, πάντα μπορείς να το μοιραστείς. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Τάσο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο Τάσος στο τέλος, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε, να συζητήσετε και να δείτε αν υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό ίσως να το καταλάβαινες εξ αρχής. Η επόμενη ερώτηση είναι αρκετά μεγάλη, οπότε βρήκα το κατάλληλο άτομο για να την απαντήσει. Ο φίλος μου λοιπόν ο Άγγελος έχει δώσει την απάντηση και επιτέλους έχουμε απάντηση με βίντεο, η οποία είναι και χιουμοριστική, οπότε ξεκινάμε με την ερώτηση και μετά ακριβώς σας βάζω την απάντηση του Άγγελου. Άκου εδώ δράμα. Μου άρεσε, του άρεσα, κοιμηθήκαμε μαζί. Την επόμενη μέρα μου έφτιαξε πρωινό και γενικά ήταν πολύ θετικός και το ένα μ' αρέσει και το άλλο μ' αρέσει. Εγώ δεν μιλούσα και πολύ. Τελειώνει αυτή η μέρα, περνάνε 2 εβδομάδες, ούτε ένα μήνυμα. Κατεβαίνω ξανά Αθήνα, βγαίνουμε με τις φίλες μου στο μαγαζί που δουλεύει και αυτός μερικές φορές με τσιγκλάει και μερικές φορές καθόλου. Έπειτα έρχεται με όλο το θράσος και μου λέει να πάμε στην τουαλέτα. Του λέω εννοείται πως όχι. Με ξαναρώτησε 3 φορές και εμένα η απάντησή μου ήταν η ίδια. Φάνηκε να σπάστηκε. Τέλος πάντων, μετά από λίγο καιρό, μαθαίνω πως πήγε για καφέ με μια γνωστή μου και της είπε ότι γενικά δεν του αρέσει καθόλου η όλη φάση και δεν θέλει ξανά να γίνει κάτι. Πάλι καλά, είχα προλάβει και είχα πει κι εγώ στη γνωστή μου πως ούτε εγώ θέλω να συνεχιστεί. Μετά από αυτό, μπαίνει στο προφίλ μου στο Instagram και μου κάνει like και σε μια παλιά μου φώτο. Και μετά από αυτό, συναντιόμαστε κάπου τυχαία και ούτε για ούτε τίποτε. Αλλά εγώ τον θέλω, Πέγγι μου, θέλω να τον κάνω να τρέχει από πίσω μου. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση νομίζω είναι μια ερώτηση με την οποία μπορείτε να ταυτιστείτε πάρα πολλές κοπέλες. Είναι ένας κλασικός άντρας της νύχτας εντός εισαγωγικών, ο οποίος πέρασε καλά με μια κοπέλα και μετά από εκεί και πέρα τη ζητάει μόνο να περνάνε καλά και δεν της έχει ζητήσει κάτι περισσότερο. Αυτή όμως δένεται, θέλει περισσότερα πράγματα, θέλει να τον κάνει να τρέχει από πίσω της, θέλει να τον αλλάξει εντός εισαγωγικών. Οπότε ο Άγγελος έρχεται με αυτήν την απάντηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια περίπτωση στην οποία ξεκάθαρα φαίνεται ότι το παιδί είναι πολύ καλό παιδί. Κοιμήθηκαν μαζί, ήταν περιποιητικός, της έφτιαξε πρωινό. Τι κάνουμε για να... στη συνέχεια, εντάξει, προφανώς το παιδί μπορεί να έχει και δουλειές, 2 εβδομάδες δηλαδή να έχει να κάνει πράγματα, να στείλει εγκόμενες, να βγει ραντεβού, θέλω να κόψω το. Και εντάξει τώρα το ότι όταν πήγε στο μπαρ και σου είπε να πάτε στην τουαλέτα, δεν σημαίνει ότι... Αυτό δηλαδή δεν είναι ότι δεν δείχνει μια ποιότητα χαρακτήρα που σου είπε. Τι να της πω ρε φίλε, μην την πληγώσουμε. Εσύ μου είπε να είμαι... εντάξει, αυτό σημαίνει ότι απλά σε θέλει πολύ μάλλον. Και εντάξει, μπορεί να έχει και άλλα προβλήματα αυτό το διάστημα. Αλλά όπως λέει και η παροιμία γνωστή, ο επιμένων νικά. Οπότε... μπορείς να ξαναπάς εκεί, να σε δει, ίσως ξαναυπάρξει ενδιαφέρον και
μπορεί αυτό να βγει σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, μια σχέση που ίσως κρατήσει για χρόνια, τι όχι και δεκαετίες, και να παντρευτείτε κιόλας. Κάποιος μήνυμα στη φίλη της μετά την καραντίνα για σιγουριά, να την κρατήσουν άλλο ένα μήνα μέσα στο σπίτι, μην τυχόν και βγει και πάει στο τζολαναρά. Ναι ρε μαλάκες, είστε σοβαροί. Η επόμενη ερώτηση είμαι σίγουρη ότι συνοδεύεται από μία οργισμένη φωνή και λέει το εξής: γιατί ενώ λέει ότι δεν θέλει σχέση, μόλις κόψετε πάει και τα φτιάχνει με άλλη. Εγώ λοιπόν ζήτησα τη βοήθεια του φίλου μου του Γιώργου, ο οποίος μας έστειλε βιντεάκι και τον οποίο τον αγαπώ που μου έστειλε βιντεάκι, γιατί τα βιντεάκια είναι τα αγαπημένα μου. Οπότε πάρε λοιπόν αγαπητή μου την απάντησή σου από τον Γιώργο. Κοίταξε, εμέσως πριν σαφώς αυτό σου λέει ότι με σένα δεν θέλει να κάνει σχέση, γιατί έκανε με την επόμενη, οπότε είναι άτομο των σχέσεων. Απλά μάλλον εσύ δεν του έβγαλες αυτό το vibe και αυτή τη χημεία, να ταιριάξουν οι χημείες σας, έτσι ώστε να πει, οκ, με αυτή την κοπέλα πάμε, γουστάρα, πάω να κάνω σχέση μαζί της. Νομίζω ότι ο λόγος που πρέπει να σε απασχολεί αυτό είναι μόνο αν εσύ δεν ήσουν εκεί 100% και δεν έδωσες το 100% από αυτό που είχες μέσα σου και αυτό που είχες να του δείξεις, έτσι ώστε να του δώσεις πάτημα να κάνετε σχέση. Τώρα, αν έκανε σχέση με την επόμενη κοπέλα, ήταν γιατί μπορεί να ήταν σε μια άλλη χρονική περίοδο που τώρα θέλει να κάνει σχέση, ενώ ένα διάστημα τότε που ήσταν μαζί να μην ήθελε να κάνει σχέση. Παίζει και αυτό. Όπως και να έχει, νομίζω θα έπρεπε να σταματήσει να σε απασχολεί, γιατί ο άνθρωπος έχει προχωρήσει και το ίδιο νομίζω θα πρέπει να κάνει και εσύ. Αυτά από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και ασφαλείς. Stay home. Γεια σας. Θα κλείσω λοιπόν αυτό το βίντεο με την τελευταία ερώτηση, η οποία επίσης απαντιέται με βίντεο. Η απάντηση λοιπόν έρχεται από το φίλο μου τον Νίκο, αλλά πριν φτάσουμε στην απάντηση, να σας διαβάσω την ερώτηση, η οποία λέει το εξής. Το ερωτικό μου δράμα είναι το εξής. Είχα σχέση και παράλληλα γνώρισα τον Α. Ο Α φαινόταν να γουστάρει πάρα πολύ και συνέχεια μου κολούσε. Όταν τελικά χώρισα, δεν τα φτιάξαμε με τον Α, απλά φασωνόμασταν για κανένα δίμηνο. Και επειδή είχα καταλάβει ότι δεν με βλέπει σοβαρά, προσπάθησα να του ξεκαθαρίσω ότι ψάχνω σχέση και ότι καλό θα ήταν να βρει μια άλλη να περνάει την ώρα του. Η απάντηση που έπαιρνα ήταν μην σκέφτεσαι τόσο πολύ. Εν τέλει, μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, το τελειώσαμε από κοινού χωρίς να υπάρχει λόγος. Ένα μήνα μετά κάνει σχέση με μια κοπέλα και ακόμα τα έχουν εδώ και πολλούς μήνες και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω. Τι παραπάνω είχε αυτή και του βγάλε τη σοβαρότητα της σχέσης από εμένα. Και γιατί μαζί της ήθελε και μαζί μου όχι. Και γιατί αφού ήμουν ξεκάθαρη από την αρχή ότι ψάχνω κάτι σοβαρό, γιατί αυτός το συνέχισε μαζί μου. Ας έβρισκε άλλη. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ έξαλλο, γιατί η κοπέλα έχει χρησιμοποιήσει και κεφαλαία σε κάποιες προτάσεις της, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη, οπότε δεν θα πω περισσότερα και θα βάλω τώρα την απάντηση του Νίκου. Καταρχάς λες ότι είχες καταλάβει ότι δεν σε βλέπει σοβαρά. Από εκεί και μόνο δεν έπρεπε να καταλάβεις ότι κάτι βρωμάει. Θέλω να πω, όταν νιώθεις κάτι, το νιώθεις για κάποιο λόγο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Α, σου έβγαλε αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι η άλλη κοπέλα, ή μάλλον είναι κατά το ίμιση σωστό, δεν είναι ότι η άλλη κοπέλα του βγάζει τη σοβαρότητα της σχέσης και δεν ξέρω και εγώ τι. Πολλές φορές βλέπουμε κάποιον, και στο πάω πολύ σε φιλικό επίπεδο. Βλέπουμε έναν τύπο από μια παρέα, ξέρω εγώ, που γνωρίζουμε κοινή, ξέρω εγώ, και είναι ένας τύπος ή μια κοπέλα, μια τύπισσα, οι οποίοι σου βγάζουν μια πάρα πολύ θετική αύρα, έτσι, ένα ωραίο vibe, μια ωραία ενέργεια. Και το συμπαθείς. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη είναι ότι μπορεί απλά να μην του έβγαζε τόσο τη σοβαρότητα της σχέσης ή καλύτερα δεν του την έβγαζες εσύ. Οπότε παίζει και αυτό. Εσύ σου ξεκάθαρη, οκ, okay, το καταλαβαίνω και η μαγιά σου και έτσι πρέπει να είναι όλοι, άντρες, γυναίκες. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι όταν έχεις μια κοπέλα η οποία έρχεται και σου λέει θέλω σχέση και λοιπά, εσύ περνάς καλά μαζί της ή σου δίνει εκείνη την περίοδο αυτό που θες πιο πολύ και εσύ βλέπεις ότι λέγοντάς της, αποπροσανατολίζοντας τη συζήτηση, βλέπεις ότι πετυχαίνεις. Να μην το συνεχίσεις. Δηλαδή αυτός κέρδιζε από αυτό, δεν είχε να χάσει κάτι. Αυτά που ήθελε τα είχε. Κοντολογείς, αυτά έχουν τα love stories, καλός ή κακός. Απλά την επόμενη φορά όταν δεις τόσο ξεκάθαρα σημάδια, καλύτερα να φύγεις εκείνη τη στιγμή, γιατί αλλιώς μετατρέπεται σε δράμα. Χάρηκα που τα είπαμε, είστε παρηδί.
Αυτά λοιπόν από το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να περάσετε ωραία το χρόνο σας. Ελπίζω να σας βοήθησε να αντιμετωπίζετε κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα. Γενικά οι άντρες σκέφτονται πιο απλά από εμάς. Εμείς κάνουμε πιο περίπλοκες σκέψεις, πιο σύνθετες. Βέβαια το κακό με τους άντρες είναι ότι δεν τα λένε αυτά τα απλά πράγματα που σκέφτονται. Ελπίζω λοιπόν αυτή η φίλη μου να είναι όρημη και τόσο έτσι σωστή και στις δικές σου σχέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μου απάντησαν είτε με μήνυμα είτε με βίντεο και βοήθησαν να γίνει αυτό εδώ το βίντεο, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς μιας και είμαστε κλεισμένοι ο καθένας στα σπίτια του. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα like, επίσης να πατήσετε το καμπανάκι, γιατί όταν πατάτε το καμπανάκι σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Μην ξεχάσετε να με βρείτε και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Εγγραφή είπα. Να την ξαναπώ, δεν θυμάμαι αν το είπα. Και εγώ θα σας δω πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω εκτός σπιτιού. Όχι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.